Πάμε στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση με την Αναστασία Αργυριάδου για να δούμε τις επαφές που έχει εκεί από το πρωί ο Πρωθυπουργός. Αναστασία. Σε εξέλιξη είναι η τρίτη κατά σειρά επίσκεψη Λίνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα μόλις λίγο ημερών και μάλιστα ανακοινώνει σε αυτές τις επισκέψεις τα νέα μεγάλα έργα πνοής που θα γίνουν από την πόλη. Το πρωί στο Καραπάτζιο Πνευματικό Κέντρο μίλησε για κάποια από αυτά, όπως είναι το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο που θα υλοποιηθεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, μέρημνα της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη των δημοσίων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, ειδικά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν είναι παιδί κατώτερου Θεού. Σε 6 μήνες από τώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, θα έχει η Θεσσαλονίκη το πιο σύγχρονο, το πιο όμορφο μετρό ευρωπαϊκής πόλης. Και μάλιστα ανακοίνωσε επίσης και την επέκταση του μετρό με 2 γραμμές από Εύωσμο Χαριλάου και από Καλαμαριά Περαία. Έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη και έστειλε και ένα μήνυμα εν ώψη των ευρωεκλογών ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι η μοναδική που ουσιαστικά μιλά με την Ευρώπη, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση και θα διεκδικήσει και στο μέλλον. Αμέσως μετά βρέθηκε στο αμαξοστάσιο του Άστοπο. Εκεί έγινε η παρουσίαση των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. 17 από τα 110 βγήκαν ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. 120 ευρώ η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκη. Συναντάται για πρώτη φορά εδώ στη Μητρόπολη με τον νέο Μητροπολίτη Φιλόθεο. Σε λίγο ολοκληρώνεται αυτή η επίσκεψη και αμέσως μετά θα βρεθεί στο Δημαρχείο που τον περιμένει ο Δήμαρχος Τάγιος Αγγελούδης. Το βράδυ θα μιλήσει σε εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Σε 6 μήνες από τώρα θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και στους επισκέπτες το πιο σύγχρονο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα το πιο όμορφο μετρό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης. Και το λέω αυτό σε μια πόλη η οποία έχει δοκιμαστεί πολύ από προσδοκίες οι οποίες διαψεύστηκαν στο παρελθόν και η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει και αυτήν την πραγματικότητα με μια σχετική επιφύλαξη. Θα κάνουμε όμως λίγη υπομονή ακόμα και πριν το τέλος του έτους. Θα μπορέσουμε να διαψεύσουμε και ενδεχομένως αυτούς οι οποίοι και σήμερα ακόμα να μην πιστεύουν ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους γίνεται πράξη.